είναι βέβαια η αποφυλάκηση του Ρουπακιά και η χθεσινή σας ανακοίνωση. Εσείς λέτε ότι προέκυψε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην πραγματικότητα ήταν ότι η αποχή των δικηγόρων και ότι δεν υπάρχουν αίθουσες. Αυτά τα δύο κατάλαβα εγώ. Όχι. Χοντρικά. Όχι, γιατί οι δικηγόροι απαντήσανε χθες το βράδυ στην ανακοίνωση και λένε ότι είναι πολλοί. Είναι πολλοί οι παράγοντες. Είναι πολλοί οι παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στην αποφυλάκηση. Ναι. Είναι βεβαίως η γενικότερη καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε να εστιάσουμε μόνο στην αποχή των δικηγόρων. Ωστόσο, είναι και η αποχή των δικηγόρων, η οποία διαρκεί επί 1,5 μήνα, ένας παράγων ο οποίος συνεισέφερε στην καθυστέρηση της. Κυρία Πρόεδρε, σας απάντησαν όμως οι δικηγόροι. Με αυτή την έννοια το απέδωσα. Σας απάντησαν οι δικηγόροι. Και αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνη. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι η επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων που επί χρόνια βασανίζουν τη δικαιοσύνη δεν θα επέλθει αν ο καθένας από τους παράγοντες αποποιείται των ευθυνών του και ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους. Εγώ ούτε έχω πρόθεση να ανοίξω οποιαδήποτε αντιπαράθεση με τους δικηγορικούς συλλόγους, φυσικά. Εντάξει, ενδιάμεσα περιπτώσει να μας πείτε όμως και για τις ευθύνες των δικαστών και όχι μόνο των δικηγόρων, εάν υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν με την έννοια όχι των δικαστών προσωπικά. Υπάρχει μια γενικότερη καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, η οποία οφείλεται, όπως σας είπα, σε πολλούς παράγοντες. Στην έλλειψη αιθουσών, στο μικρό αριθμό των δικαστών και των γραμματέων, τα μεγάλα κενά δηλαδή που υπάρχουν σε δικαστές και γραμματείς. Ωστόσο, θεωρώ, αυτό με διακόψετε, θέλω να σας παρακαλέσω να ολοκληρώσω τη φράση μου. Παρακαλώ. Θεωρώ ότι αν ο καθένας από τους παράγοντες της δίκης αποποιείται των ευθυνών του και ρίχνει τις ευθύνες μόνο στους άλλους, έτσι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βρούμε τη λύση των προβλημάτων. Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει όλοι μαζί να καθίσουμε στο τραπέζι και να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε τις λύσεις ώστε να υπάρξει μια επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρώ πράγματι αυτό που λέει ο δικηγορικός σύλλογος είναι αληθές ως προς το εξής. Ήταν μια μεγάλη δίκη με πολλούς κατηγορουμένους, με πολλούς μάρτυρες, επομένως δεν υπήρχε περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί στο διάστημα αυτό μέχρι την αποφυλάξη, δηλαδή μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου αποφυλάξης 18 Τρίτου. Ωστόσο, θεωρώ ότι τέτοιες μεγάλες σοβαρές δίκες, και είναι κι άλλες, δεν είναι μόνο αυτή, υπάρχουν σοβαρές δίκες που δεν θα αναφέρω τώρα ποιες, των οποίων το 18μήνο λήγει το Μάρτιο, τον Απρίλιο. Με αυτή την έννοια λοιπόν είπα ότι θα πρέπει σε αυτές τις σοβαρές δίκες, οι οποίες έχουν και γενικότερο ενδιαφέρον, να χορηγείται άδεια στους συνηγόρους υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής, ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η διεξαγωγή τους. Εδώ όμως στην προκειμένη περίπτωση λέτε ότι ακόμα και αν είχε χορηγηθεί άδεια, δεν θα είχε τελειώσει, πάλι θα είχε βγει. Θα είχε τελειώσει το 18. Δεν θα είχε τελειώσει, αλλά θα είχε όμως συνεχιστεί η διεξαγωγή της δίκης, ώστε να μην δίνεται η δυνατότητα και δικαίως σε όσους καταμαρτυρούν στη δικαιοσύνη ότι υπάρχει καθυστέρηση. Με αυτή την έννοια το είπα. Ναι, κυρία Πρόεδρε, όμως. Δεν σημαίνει ότι αποδίδω μόνο στην αποχή των δικηγόρων. Μα δεν αποδίδω μόνο στην αποχή των δικηγόρων. Κυρία Πρόεδρε, μιλάτε λογικά. Μιλάτε λογικά, αλλά επειδή είστε. Η συζήτηση μαζί σας πάντοτε από παλιά, έχουμε παράδοση εδώ στην εκπομπή, ήταν συναρπαστική. Θέλω να σας πω το εξής. Να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε το εξής. Ότι είσαστε ένας απλός πολίτης αυτής της χώρας, για να μην πω η μάνα του Φίσα. Και ακούγατε την πρόεδρο του Αρείου Πάγου που έλεγε αυτά τα σωστά πράγματα, τι φταίει και φταίει. Πώς θα νιώθατε? Δεν το δέχεται το μυαλό του ανθρώπου ότι μπορεί να κάνει 2 και 3 χρόνια μία δίκη να τελειώσει. Και μάλιστα τόση σπουδαιότητος δίκη. Πώς θα νιώθατε αν ήσασταν εσείς, ας πούμε, στη θέση ενός πολίτη ή η μάνα του Φίσα? Κατανοώ απόλυτα τη συγκεκριμένη μητέρα που μου λέτε, συμμερίζομαι απόλυτα τον πόνο της, τη θλίψη της. Όμως πρέπει να βλέπουμε με ρεαλισμό ορισμένα πράγματα. Σας επαναλαμβάνω και πάλι, μια τόσο μεγάλη δίκη ήταν ένα εύλογο χρονικό διάστημα, διήρκεσε η ανάκριση. Διότι ήταν μια μεγάλη δίκη και θεωρώ ότι μέσα σε εύλογο χρόνο περατώθηκε η ανάκριση. Στη συνέχεια ακολουθείται μια διαδικασία, όπως ξέρετε. Δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να ξεκινήσει μια δίκη. Θεωρώ λοιπόν ότι ο χρόνος για τη δίκη αυτή είναι εύλογος. Δεν είναι μακρός χρόνος για μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Απλώς θεωρώ ότι έπρεπε να έχει γίνει μια προσπάθεια ώστε να συνεχίζεται η διεξαγωγή της, με αυτή την έννοια. Θα έπρεπε και εμείς και από πλευράς
και από πλευράς δικαιοσύνης, αναγνωρίζω τις ευθύνες μας, θα έπρεπε να έχουμε κάνει μια προσπάθεια και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, με το οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Έχουν γίνει προσπάθειες. Θα έπρεπε όμως να είναι ακόμα πιο τεταμένες οι προσπάθειές μας, ώστε να μην έχει σταματήσει η διεξαγωγή της δίκης, ώστε να βρεθεί λύση η δίκη αυτή να διεξάγεται καθημερινά. Πιστεύω ότι τώρα, μετά την εξέλιξη αυτή που είχε, θα συμβεί αυτό. Δηλαδή, πιστεύω ότι και ο δικηγορικός σύλλογος θα κατανοήσει ότι πρέπει να χορηγηθεί άδεια στους δικηγόρους και εμείς θα φροντίσουμε να εξευρεθεί μια αίθουσα ώστε να μπορούν καθημερινά να συνεδριάζουν οι δικαστές της συνθέσεως αυτής για να υπάρξει μια ομαλή διεξαγωγή της δίκης. Σε πρακτικό επίπεδο, κυρία Πρόεδρε, δεν ξέρω αν είναι δική σας αρμοδιότητα αυτή. Μας έθεσε το θέμα η μάνα του Φίσα χθες που την είχαμε, που μιλήσαμε μαζί της, ότι εν πάση περιπτώσει ας φροντίσουν, δεν ξέρω ποιοι θα είναι υπεύθυνοι, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, δεν ξέρω τι, ας φροντίσουν τουλάχιστον να μην, όταν θα βγει, να μην χαθεί, να μην εξαφανιστεί. Πώς να το πω. Σε πρακτικό επίπεδο, εσείς πώς θα το εξασφαλίσετε αυτό? Ναι. Αμέσως. Το βούλευμα το οποίο εξεδόθη από το Συμβούλιο Εφετών, αυτό ακριβώς έχει φροντίσει να διασφαλιστεί. Δηλαδή έχει διατάξει στο σπίτι, στην κατοικία του, την παραμονή του στην κατοικία του με 24-ωρη αστυνομική φύλαξη, την έξοδό του μόνο για τη μετάβασή του στο δικαστήριο κατά τις ημέρες της δικασίμου και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Επομένως θεωρώ ότι η πολιτεία έχει διασφαλίσει αυτό το οποίο, όπως λέτε, και η μητέρα βεβαίως ενδιαφέρεται, αλλά και η δικαιοσύνη ενδιαφέρεται και η πολιτεία γενικότερα ενδιαφέρεται γι' αυτό. Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ για όλους μας έτσι μεμπτό αν δεν φροντίζαμε τη διασφάλιση τουλάχιστον γίνει, για το θέμα αυτό που λέτε κι εσείς. Έχουν γίνει διάφορα τέτοια, είχαμε διάφορα ντράβαλα τέτοια στο παρελθόν. Όχι επί δική σας προεδρίας, αλλά είχαμε διάφορες εξαφανίσεις. Θέλω να πιστεύω. Για πες το, κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας. Όλα τα μέτρα ώστε να αποφευθεί κάποια τέτοια εξέλιξη. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας. Ο Μισελογιαννάκης, ο γιατρός είμαι. Έλεγα το εξής. Ο βουλευτής, ναι. Έλεγα το εξής. Μήπως είναι λίγο προκλητικό, έτσι όπως ακούστηκε τώρα που είδαμε, θα πάρουμε μέτρα για να γίνει πιο γρήγορα. Δηλαδή, μήπως η πρόληψη εδώ είναι καλύτερη. Μήπως έπρεπε να έχει γίνει, εννοείς, πιο πριν. Κοιτάξτε, θα το συνομολογήσω αυτό που λέτε, διότι εγώ δεν είμαι από εκείνους, όπως σας είπα και πριν, οι οποίοι αποποιούνται τις ευθύνες, όσες ευθύνες αναλογούν σε εμάς. Θα έπρεπε ενδεχομένως να είχαμε λάβει γνώμη, αλλά δεν βλέπω με τι τρόπο θα μπορούσε. Δηλαδή, όσον αφορά τη δικαιοσύνη, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Και μήπως πρέπει και για άλλες υποθέσεις του Μάρτη και του Απρίλη να κάνετε το ίδιο τώρα. Από ό,τι κατάλαβα, υπενιχθήκατε για κάποιες. Μα γι' αυτό είπα τώρα. Μα γι' αυτό. Δεν ξέρω που αναφέρεστε, αλλά φαίνεται ότι θα είναι 2-3 σοβαρές υποθέσεις. Ακριβώς. Ίσως και περισσότερες από τον αριθμό που λέτε. Γι' αυτό ακριβώς κάνω έκκληση και πάλι και στους δικηγορικούς συλλόγους και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος ανταποκρίνεται μέχρι τώρα. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία και δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί, αυτό είπα τουλάχιστον από εδώ και πέρα, να μην εμφανιστεί και πάλι τέτοια περίπτωση. Κύριε Πρόεδρε, επί τη ευκαιρία και με την ιδιότητά σας, τις σπουδές σας, νομικός είστε, διακεκριμένος, τόσα χρόνια με τους δικηγόρους, αν και από άλλη θέση είστε δίπλα-δίπλα. Δίκιο έχουν ή έχουν άδικο άνθρωποι που κάνουν απεργία? Ακούστε, δεν νομίζω ότι αναμένετε τώρα από τον πρόεδρο του Αριουπάγου να πάρει θέση σε ένα τέτοιο ζήτημα. Γιατί θα ήταν καλό για τους δικηγόρους αυτούς. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Εγώ οι δικηγόροι θεωρώ ότι μέχρι ένα σημείο βεβαίως έχουν τα δίκια τους. Απλώς εγώ κάνω και πάλι έκκληση. Εύχομαι να εξελιχθούν πολύ καλά όλα τα αιτήματά τους. Επαναλαμβάνω ότι μέχρι ένα σημείο θεωρώ ότι είναι δίκαια τα αιτήματά τους. Θεωρώ όμως ότι δεν θα πρέπει να μπλοκάρονται οι μεγάλες δίκες. Πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να χορηγείται άδεια στις περιπτώσεις που έχω αναφέρει και στην ανακοίνωσή μου. Επίσης, επικαλούμενοι για τη θέση σας, κυρία Πρόεδρε, αυτές οι αποφάσεις των δικαστήριων που βγαίνουν, που κηρύσουν αντισταγματικές διάφορες περικοπές συντάξεων και όλα αυτά, αυτές δεσμεύουν το κράτος? Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί να ελπίζει ο κόσμος ότι θα εφαρμοστούν αυτές και θα ξαναπάρει πίσω αυτά τα οποία οι δικαστικές αποφάσεις τα θεωρούν παράνομα? Σε ένα κράτος δικαίου η κυβέρνηση οφείλει να σέβεται και να εκτελεί τις δικαστικές αποφάσεις. Ναι, αλλά δεν βλέπουμε να έχουν εκτελεστεί ακόμα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα έχει αποδείξει, τουλάχιστον λέει ότι θα εφαρμόσει αυτές τις δικαστικές αποφάσεις και θέλω να πιστεύω ότι μόλις το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες θα το πράξει αυτό. Βλέπετε τώρα η θέση σας δεν μας επιτρέπει. Εξ όσων ακούω,
Η θέση σας δεν μας επιτρέπει να κάνουμε τη συζήτηση άνετα όπως παλιά που θα σας έλεγα τώρα εγώ. Πραγματικά πιστεύετε ότι έχουμε κράτος δικαίου? Και θα συνεχίζαμε τη συζήτηση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να έχουμε κράτος δικαίου. Πρέπει, εντάξει. Ο κύριος Πάπα θα δώσω μια ερώτηση για να κλείσουμε. Επειδή θέλετε να ρωτήσετε. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε. Μόνο μια ερώτηση. Νομίζετε ότι ήταν τελικά σκόπιμο και δόκιμο η ενσωμάτωση της δικογραφίας για τη δολοφονία του Φίσα στη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής? Μήπως αυτό ήταν τελικά που καθυστέρησε, γιατί είναι μια τεράστια δικογραφία και η δίκη οπωσδήποτε με τον αριθμό των μαρτύρων θα διαρκέσει πάρα πολύ? Κοιτάξτε, είμαι τώρα σε μια δύσκολη θέση, όπως καταλαβαίνετε, να κριτικάρω χειρισμούς που έγιναν πριν από μένα, από άλλους συναδέλφους. Ωστόσο, πράγματι θα είχε διευκολύνει τη διεξαγωγή της, αν ειδικό είχε προχωρήσει μόνη της. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Αποθρασίνη όμως αυτή.